Σε μείζον διπλωματικό θέμα αναγάγουν, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα αυτό οι Τούρκοι. Η Μαρία Ζαχαράκη είναι στη σύνδεσή μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία. Πράγματι, Λίνα, το θέμα στην Τουρκία έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις και μιλούν πλέον για διπλωματικό επεισόδιο σε μια περίοδο που είναι ήδη τεταμένη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Τουρκία, λοιπόν, ο προπονητής της ομάδας και οι παίκτες που μίλησαν όταν επέστρεψαν χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, επιμένουν ότι η συμπεριφορά των ελληνικών αρχών ήταν άσχημη και αλαζονική απέναντί τους. Ότι αρνήθηκαν αρχικώς να κάνουν το rapid test, αλλά μετά η διαδικασία κάπου μπερδεύτηκε, ζήτησαν τα διαβατήριά τους. Οι Τούρκοι αρνήθηκαν και στην πορεία αρνήθηκαν οριστικά να κάνουν και το rapid test, γιατί θεωρούσαν ότι είχαν κάνει όλα όσα χρειάζονταν με βάση τους κανονισμούς της UEFA. Εδώ δηλαδή στην Τουρκία εστιάζουν περισσότερο στη συμπεριφορά κάποιων Ελλήνων αρμοδίων, όπως λένε, και όχι στην νόμιμη απέτηση της Ελλάδας για το rapid test. Το θέμα έχει σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά εδώ στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάνουν λόγο για σκάνδαλο. Υπήρχαν πολλές αναρτήσεις στα social media των πολιτικών. Υπήρξαν επίσης ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που έφτασε μάλιστα να λέει ότι η Ελλάδα δείχνει τη μυσαλλοδοξία της έναντι της χώρας μας, ακόμη και στον τομέα του αθλητισμού. Μέχρι και ο Ρετζέπ Ερντογάν πήρε τηλέφωνο τον προπονητή της Γαλατασαράι Φατίχ Τερίμ για να τον ρωτήσει τι ακριβώς συνέβη. Όλο αυτό το ζήτημα, βέβαια, και οι διαστάσεις που έχει πάρει εδώ στην Τουρκία είναι, βέβαια, μια απόρρεια, θα λέγαμε, της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί μεταξύ των δύο χωρών εδώ και πάνω από ένα χρόνο.